βασιλίτσες, οι δίδυμες, φίλες μας. Καλή σας μέρα. Το πρώτο χριστουγεννιάτικο χωριό της Ελλάδας, τη μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη γιορτή. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από όλους μας. Ό,τι έχουμε ετοιμάσει, να μας πούμε μια καλημέρα ο Δήμαρχος, γιατί έχουμε τον καλύτερο και τον πιο χαρούμενο Δήμαρχο. Μπράβο. Ελάτε, Δήμαρχε. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα από τη Δράμα. Γεια σας. Καλημέρα από την Ονειρούπολη. Την ξεχωριστή αυτή εκδήλωση, η οποία δίνει χαμόγελο σε όλα τα παιδιά με πολλές δράσεις. Είναι το καλύτερο χωριό. Είναι το πρώτο χωριό σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μπράβο. Σας καλούμε όλους λοιπόν για έναν μήνα να έρθετε εδώ στη Δράμα, στην πανέμορφη πόλη μας, στην πανέμορφη Ονειρούπολη. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, ναι, μας μια καλημέρα και ο Άκης μας Βασίλης. Εννοείται. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Ήταν ο μέρος που μας ξεχώριζε και μας έφερε κάθε χρόνο τα σωστά δώρα. Λοιπόν, τώρα να συνεχίσω με τους ζαχαροπλάστες των Ονειρούπολης. Γιατί έχουμε φυσικά και το εργαστήρι ζαχαροπλαστικής. Ένα από τα αγαπημένα δράσεις μικρών και μεγάλων. Ας μας μιλήσει λίγο η κυρία Νόμπη, καλημέρα. Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Κρατερέ. Καλημέρα, πολλά φιλιά στο όμορφη παρέα σας από την Ονειρούπολη Δράμας. Πάρτε το παιδί σας και ελάτε. Θα θέλαμε πάρα πολύ. Αυτά που κάνουμε εδώ τα γλυκά είναι πάρα πολύ ωραία. Κάνουμε ωραιότατα μπισκοτάκια βουτυγμένα σε σοκολάτες λευκές και μαύρες. Απαπα. Κουλούρια. Βέβαια. Κάνουμε το υπέροχο cupcake με σαντιγί και πολύχρωμες τρούφες. Το παραμύθι στην Ονειρούπολη ξεκίνησε, έτσι. Εντάξει, κάποιος θέλει να σκοτώσει το πρωτορόπετσουλί. Ωραία. Εδώ είναι το Λύκειο Ελληνίδων Δράμας και ο Κυριάκος θα μας παρουσιάσει τις ώρες που θα χορέψει. Γεια σας, είμαστε από το Λύκειο Ελληνίδων Δράμας. Θα χορέψουμε χορούς από την Ανατολική Ρωμυλία. Η χορή είναι στις 3 και η μπαϊντούσκα. Αυτά είναι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα ακούσουμε αυτές τις ξεχωριστές μελωδίες. Πόσο μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, Παναγία μου, αυτή η μουσική. Και στην Ονειρούπολη Δράμας πηγαίνουν από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Εννοείται. Να επισκεφθούν το συγκεκριμένο χωριό. Η Ελίζα και η Μέρη έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμή στη σύνδεσή μας. Για να δούμε τώρα και τα παιδιά να χορεύουν. Τόπος έχει τη φορεσιά του και τους χορούς του και τα ήθη και τα έθιμά του. Και τι ωραία που θα ήταν να μπορούσαμε να είχαμε γυρίσει όλη την Ελλάδα και να ξέρουμε σε κάθε μέρος πώς είναι. Θα το κάνουμε αυτό, σιγά σιγά. Να αυτό μου έχει λείψει πολύ και κάθε φορά λέω... Κάθε καλοκαίρι βέβαια το ζεις. Εντάξει, δεν το ζεις ακριβώς. Δηλαδή, να καταφέρεις να πας ταξίδι μέσα στην ίδια σου τη χώρα. Και τι ωραία αυτά τα χωριουδάκια που χτίζουν τώρα τα Χριστούγεννα. Εγώ τρελαίνομαι. Γινόμαστε εκεί και ξεχνιάς. Ναι, εννοείται. Εγώ είμαι ακόμα, αλλά και εσάς τουλάχιστον είναι σίγουρα πολύ ωραίο. Μαζί με τα παιδιά μας γινόμαστε και εμείς παιδιά. Εμένα ξέρετε που μου αρέσει πάρα πολύ, που ενώ υπάρχει αυτός όλος ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος, ο Άγιος Βασίλης και όλα αυτά, υπάρχει έντονο το σημείο της παράδοσης. Καλά το ίδιο σκεφτήκαμε. Μα αυτό είναι, γι' αυτό έλεγα τις φορεσιές και τα έθιμα και τα έθιμα. Γιατί αυτό είναι το που είναι ωραίο. Δηλαδή αυτοί τώρα οι ρυθμοί που ακούγονται δεν ξέρω, εμένα με ενθουσιάζουν. Και έχει ο άνθρωπος παιδιά από πίσω χορεύει. Είναι το πάντρεμα. Και φανταστείτε στα... Μπράβο! Μπράβο! Καλά! Ευχαριστούμε πολύ! Αυτό, παιδιά. Να ζήσετε κι εσείς το παραμύθι μαζί μας. Μακάρι! Ελίζα και Μέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εκεί με αυτή τη διάθεση και κάνατε αυτή την πολύ καλωστημένη δουλειά και μας παρουσιάσατε με αυτόν τον τρόπο
Μας δώσατε μάλλον μια ιδέα από αυτό που κάνετε εκεί στη Δράμα. Σας ευχαριστούμε, κορίτσια, πάρα πολύ. Καλά να περάσετε. Τα σέβη μας σε όλους. Τους αγαπάμε πάρα πολύ. Την αγάπη μας σε όλους. Καλές γιορτές. Είστε κούκλες. Τι κορίτσια βγάζει, η Βόρεια Ελλάδα. Τι όμορφα κορίτσια. Και είναι ολόκληρη. Και το επόμενο είναι σαν και εμένα. Όχι, όχι. Τότε το πούμε εμείς. Σαν και σένα. Σαν και σένα, Όλγα. Σαν και σένα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να βγούμε τώρα στις διαφημίσεις. Και τι ωραία. Πώς περνάει έτσι η ώρα. Κοίτα. Μετά όμως έχουμε κι άλλο. Έχουμε έκπληξη. Κι άλλη έκπληξη. Εντάξει, εσύ την ξέρεις την έκπληξη. Την ξέρω, είναι η αλήθεια. Εγώ δεν την ξέρω. Την ξέρω γιατί σας την έχω ετοιμάσει εγώ. Αλήθεια. Ναι, αλλά μην πάμε στην έκπληξη. Να δούμε πάλι λίγο αυτή την υπέροχη τηλεόραση. Ναι. Γιατί είναι το νέο κατσετάκι που μας αρέσει να σας πω. Γιατί μένει η μαράγια τώρα. Δεν το λες. Κατσετά. Διαστάσεων άλλων. Κατίνα.